Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε για τον Γολγοθά που ζουν νεφροπαθείς και καρκινοπαθείς του Βορείου Εύρου. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή η πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Σπάνιων Παθήσεων του Νομού Εύρου, Μαζί για την Ζωή, κυρία Εύη Ορφανού. Καλησπέρα σας, κυρία Ορφανού. Καλησπέρα και από μένα. Νομίζω για ακόμα μία φορά ότι γινόμαστε μάρτυρες και εσείς καλείστε να επέμβετε σε αυτό το δράμα το οποίο ζει η συγκεκριμένη γυναίκα, αλλά κάνει γνωστό το πρόβλημα που υπάρχει γενικότερα στον Βόρειο Εύρο με την μετακίνηση καρκινοπαθών ή νεφροπαθών ή ανθρώπων που έχουν σπάνιες παθήσεις, οι οποίοι καλούνται να κάνουν κάποιες θεραπείες στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Και δεν έχουν τρόπο μετακίνησης, δεν έχουν δικό τους μέσο. Δεν τους βοηθάει όμως και η συγκοινωνία που υπάρχει στην περιοχή. Έχετε δίκιο. Είναι όντως μια πολύ δυσάρεστη είδηση την οποία λάβαμε και εμείς. Φυσικά γνωρίζουμε όλοι τις ιδιομορφίες του Εύρου και πόσο μάλλον του Βορείου Εύρου, που είναι μια κριτική περιοχή και τα απομενωμένα χωριά. Υπήρχε όντως το πρόβλημα ότι η κυρία αυτή δεν μπορούσε να μετακινηθεί, δεν έχει δικό της μέσον και δεν έχει και κάποιον άλλον ώστε να τη μετακινήσει προς Αλεξανδρούπολη. Και ενημερωθήκαμε και εμείς για το περιστατικό αυτό. Mm-hmm. Θα σας πω εν ολίγης καταρχάς την είδηση ότι λύθηκε το ζήτημα αυτό. Πολύ ευχάριστο. Ναι, λύθηκε με βοήθεια της περιφέρειας, τον κύριο Μέτιο, ο οποίος το ανέλαβε και προσωπικά. Και η κυρία αυτή θα πηγαίνει, έρχεται μεταξύ. Αλλά από εκεί και πέρα. Δεν είναι όμως μόνο αυτή η κυρία. Το να δημοσιοποιείς ένα τέτοιο πρόβλημά σου σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να γίνεται θέμα της ειδησιογραφίας, νομίζω ότι στον αιώνα που ζούμε δεν θα ήταν το πρέπον, κύριε Ορφανό, έτσι. Δεν με αφήσατε να τελειώσω. Ναι, ναι, έτσι. Λοιπόν, το δημοσίευμα το σημερινό έφτασε σε αρκετά υψηλά κυβερνητικά επίπεδα και έλαβα και κάποια τηλεφωνήματα. Δεν είναι απαραίτητο να αναφερθούμε από ποιους. Πάντως, οφείλω να σας πω ότι θα λυθεί και για τους υπόλοιπους ασθενείς αυτό, για τους υπόλοιπους καρκινοπαθείς σε ακριτικές περιοχές. Θα βγει διάταξη, σχετικά εξπρές θα έλεγα, από ό,τι με ενημερώσανε, ότι και οι καρκινοπαθείς, όπως μέχρι τώρα και οι νεφροπαθείς, μπορούν να μισθούν μεταξύ για να μπορούν να πηγαίνουν στη χημειοθεραπεία τους εγκαίρως, χωρίς κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Φυσικά. Αυτό είναι η είδηση, η οποία αυτό είναι το ζητούμενο. Θα αφορά όλους τους καρκινοπαθείς. Είναι έτσι μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Είναι μια είδηση που πραγματικά μας γέμισε με χαρά, αρκεί να υλοποιηθεί. Μας διαβεβαιώσαν ότι θα υλοποιηθεί αυτό σχετικά και πάρα πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Δεν έχουμε λόγο να το αμφισβητήσουμε, θα το δούμε. Και πιστεύουμε ότι θα λυθούν πάρα πολλά προβλήματα έτσι, γιατί δεν είμαστε και μοναδική περιοχή που έχει αυτά τα προβλήματα. Mm-hmm. Υπάρχουν άλλες περιοχές και άλλες περιοχές οι οποίες είναι ακριτικές, έχουν προβλήματα πρόσβασης, οπότε αυτό θα δώσει μια μεγάλη ευκολία. Γιατί δεν μπορούν να γίνουν ακόμη ευκολότερα τα πράγματα, κυρία Ορφανού, αν λειτουργήσει αυτή η μονάδα με αυτές τις συγκεκριμένες θεραπείες στο νοσοκομείο του Δημοτήχου και θα πρέπει να έχουν αυτή την επιπλέον ταλαιπωρία να φτάσουν μέχρι στην Αλεξανδρούπολη οι κάτοικοι καρκινοπαθείς από τις απομακρυσμένες περιοχές. Δηλαδή, να το πιάσουμε τελείως από την αρχή όλο το θέμα. Λοιπόν, θα σας εξηγήσω γι' αυτό. Φυσικά δεν θα υπήρξε τίποτε πιο όμορφο από το να είχαμε μια ογκολογική κλινική ή τουλάχιστον μια ημερήσια χημειοθεραπεία στο νοσοκομείο του Δημοτήχου. Mm-hmm. Αυτό όμως εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Δεν μπορείς να πεις, αχ, ωραία, τώρα θα ξεκινήσω να κάνω χημειοθεραπείες εδώ πέρα. Mm-hmm. Χρειάζεται να ανοίξει τμήμα. Χρειάζεται ογκολόγους. Πρέπει να προκηρυχθούν θέσεις. Πρέπει να βρεθεί νοσηλευτικό προσωπικό. Πρέπει να υπάρχει χώρος. Γιατί και με το χώρο έχουμε πρόβλημα στο νοσοκομείο του Δημοτήχου, μην το ξεχνάμε αυτό. Mm-hmm. Πρέπει να υπάρχει μια μονάδα η οποία θα είναι έτοιμη σε περίπτωση που συμβεί οτιδήποτε και βρεθεί σε κίνδυνο κάποιος που κάνει χημειοθεραπεία και αντιδράσει σε αυτήν, να είναι έτοιμη να παρενέβει. Όλα αυτά είναι βήματα που είναι πολλά,
τα έχουμε αναφέρει και εμείς. Δεν είναι κάτι το οποίο το σκεφτήκατε εσείς και δεν το έχουμε σκεφτεί και εμείς. Όχι, φυσικά. Απλά λέμε ότι αυτό να βρίσκονται οι λύσεις στο τελευταίο στάδιο του προβλήματος είναι πολύ προτιμότερο έτσι τα τόσα χρόνια να έχει βρεθεί από το αρχικό στάδιο του θέματος, του προβλήματος. Είναι πρωτοβουλίες οι οποίες είναι μακροπρόθεσμα όλα αυτά. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορείς να τα κάνεις πραγματικά από τη μία ημέρα στην άλλη. Χρειάζονται πολύ χρόνο, χρειάζονται πάρα πολύ οργάνωση όλα αυτά. Ελπίζουμε να το δούμε και να το ζήσουμε αυτό. Πιστέψτε με, δεν είναι η μοναδική φορά δηλαδή που το λέμε τώρα. Το έχουμε ζητήσει και εμείς. Είμαι σίγουρη φυσικά, κύριε Ερβανού. Ακριβώς. Απλά λέω μήπως έχουμε κάποια ενημέρωση ή αγνωρίζετε με αφορμή αυτό το πρόβλημα. Γιατί και το κόστος είναι μεγάλο, ακόμη και για την περιφέρεια ή για όσους όποιες υπηρεσίες κληθούν να το κάνουν. Θα ήταν πολύ πιο καλό να μεταφέρονται με τα ταξί προς το νοσοκομείο του Δημοτήχου, έτσι. Σίγουρα έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, αλλά σας ξαναλέω ότι είναι ένας προγραμματισμός ο οποίος δεν είναι τόσο εύκολος. Mm-hmm. Δεν ανοίγει απλά ένα τμήμα και λες, ωραία, θα ξεκινήσω αύριο. Πραγματικά αυτό συνδυάζεται με πρωτοβουλίες αρκετές, με αρκετές δυσκολίες, που πιστεύω ότι μία-μία, με σταθερά βήματα, θα τα επιλύσουμε αυτά. Εδώ είδατε ακόμα και το θέμα της πλαστικής χειρουργικής, πόσο χρόνο μας έχει πάρει και ακόμα δεν έχει επιληθεί στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Δηλαδή η γραφειοκρατία είναι κάτι που μας κρατάει πάντα πίσω. Απλά είναι αυτές οι ευκαιρίες που ναι μεν έχουν την ευχάριστη κατάληξη το να λύνεται ένα πρόβλημα, αλλά έχουν και το ευχάριστο επίσης γεγονός ότι ξαναέρχεται στην επιφάνεια το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στον Βόρειο Εύρο. Έτσι, νομίζω ότι και από την πλευρά σας ότι ετέθη εκ νέου ξανά αυτό. Χρειαζόμαστε φυσικά ένα κέντρο χημειοθεραπείας ημερήσιας, όπως χρειαζόμαστε και παρηγορητική φροντίδα με ανάλογη δομή. Υπάρχουν πολλά που χρειάζεται ο Βόρειος Εύρος, γιατί εντάξει, είναι λίγο αφημένος, αλλά τουλάχιστον μας ακούνε στο Υπουργείο Υγείας. Κάνουμε διάφορες προτάσεις, τις οποίες τις λαμβάνουν υπόψη, αλλά πιστέψτε με, υπάρχει πολλή γραφειοκρατία και χρειάζεται πολύ υπομονή και πολύ επιμονή. Λάιστον γνωρίζουμε ότι εκτός από την κυρία τώρα που βρέθηκε μια άμεση λύση από την περιφέρεια, ότι και μακροπρόθεσμα θα υπάρξει λύση και για όλους τους υπόλοιπους καρκινοπαθείς με την πρωτοβουλία του Υπουργείου, ώστε όλοι οι καρκινοπαθείς πλέον που βρίσκονται σε ακριτικές περιοχές να έχουν πρόσβαση, ισότιμη πρόσβαση μάλλον, στην χημειοθεραπεία τους. Το ελπίζουμε και εμείς, κύριε Ερβανού, να είναι η αρχή για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Η ανάρτηση και δημοσιοποίηση του θέματος από τη συγκεκριμένη γυναίκα και όλα καλά να πάνε και για αυτήν και όλους τους υπόλοιπους ασθενείς. Να είστε καλά, καλό βράδυ να έχετε. Ναι, ευχαριστώ πολύ.